Σε αυτό το σημείο πάμε να παρακολουθήσουμε το τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί έχετε ένα τσιμέντομα της Ακρόπολης, κυρία Λεμονή. Τι ακριβώς γίνεται εδώ? Μετά το περίφημο τσιμέντομα της Ακρόπολης, που τελικά δεν έδωσε λύση στα προβλήματα συνωστισμού λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας στους καλοκαιρινούς μήνες, τώρα Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, κλείνει τα αυτιά στις αντιδράσεις των επιστημόνων, αρχαιολόγων και αρχιτεκτόνων και επιλέγει να τσιμεντώσει και τα προπύλαια. Πρόκειται λοιπόν για την ανακατασκευή της δυτικής κλίμακας των προπυλαίων, γνωστή ως λύση Κορέ, που θα κάνει τη δυτική πλευρά της Ακρόπολης σαν εκθεσιακό κέντρο σύγχρονης τεχνολογίας. Αυτό παρουσιάστηκε στην 7η Διεθνή Συνάντηση για την Αποκατάσταση των Μνημείων της Ακρόπολης το 2021 και έχει προκαλέσει αντιδράσεις ακόμα και σε διεθνή κλίμακα. Όπως καταγγέλει λοιπόν το ελληνικό τμήμα του Διεθνού Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών, το γνωστό ICOMOS, οι δομικές παρεμβάσεις που σχεδιάζει το Υπουργείο Πολιτισμού στα προπύλαια θα αλλοιώσουν σημαντικά την όψη του Ιερού Βράχου. Το πιλωτικό πρόγραμμα ζωνών επισκεψιμότητας που εφαρμόστηκε το προηγούμενο καλοκαίρι απέτυχε παταγωδώς. Η UNESCO εδώ και χρόνια ζητάει από τη χώρα μας να εκπονηθεί ένα καλά μελετημένο διαχειριστικό σχέδιο επισκεπτών και ανταυτού η κυρία Μενδώνη προχώρησε στην απευθείας ανάθεση μελετών για τις δομικές παρεμβάσεις του μνημείου χωρίς καν να έχουν κατατεθεί προς συζήτηση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Να πούμε ότι το ICOMOS επισημαίνει ότι τα μέτρα αυτά εγγυώνται μόνο βλάβες και παραμόρφωση της αρχιτεκτονικής του μνημείου, η εφαρμογή ζωνών ώρας επίσκεψης το περασμένο φθινόπωρο αποδείχθηκε προπέτασμα καπνού στην έλλειψη ουσιαστικών διαχειριστικών σχεδίων και το Υπουργείο Πολιτισμού λέει ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν με το φθινόπωρο του 2024. Έως τότε λοιπόν, το Διεθνές Δίκτυο επισημαίνει ότι χωρίς διαχειριστικό σχέδιο και με αδιαφανείς διαδικασίες, μέχρι τότε θα έχουν προσθεθεί μέσα και γύρω από την Ακρόπολη κατασκευές αντίθετες τόσο προς την έκθεση της UNESCO, προς τη χάρτα της Βενετίας και τη χάρτα του ICOMOS. Φτιάξτε και πισίνα, κυρία Μενδώνη, φτιάξτε και πισίνα, μα θέλετε, στην Ακρόπολη, έλεος! Ακόμα και την Ακρόπολη, πάνε να τη διαλύσουνε. Δεν θέλουν να αφήσουν τίποτα όρθιο. Δεν θέλουν να αφήσουν τίποτα όρθιο. Αυτοί είναι, δείτε τους. Έλεος. Έλεος πια.